κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου. Ηγουμένη Μελάνη. Κοντά στο Λιγουριό και πιο συγκεκριμένα ανάμεσα στα χωριά Αδάμι και Κολιάκι βρίσκεται ένα παλιό μοναστήρι με το όνομα Παναγία του Καλαμίου ή κοίμηση της Θεοτόκου στο Καλάμι. Η μονή ανήκει διοικητικά στο Δήμο Επιδαύρου. Πλησιέστερος όμως οικισμός προς τη μονή είναι το Αδάμι, ένα γραφικό χωριό του Δήμου Ασκληπίου. Η μονή είναι εύκολα προεστή από το Αδάμι με διακλάδωση 3 χιλιόμετρων του δημοσίου δρόμου Λιγουριού Αδαμίου Κρανιδίου, λίγο μετά το Αδάμι. Η τοποθεσία του μοναστηριού είναι μαγευτική, καλοντημένη και καταστόλιστη από μια θαυμάσια ορεινή βλάστηση που ξεκουράζει την κουρασμένη από το άγχος ψυχή και αναζωογονεί με το πλούσιο οξυγόνο τους προσκυνητές του. Η μονή Καλαμίου ιδρύθηκε τα πρώτα χρόνια του 17ου αιώνα. Φαίνεται όμως ότι υπήρχε εδώ πολύ πριν μοναχικός βιώσεις από απομονωμένους ασκητές. Ίχνη των ασκητών αυτών συναντούμε σε μικρότερη ή μεγαλύτερη απόσταση γύρω από τον τόπο της μονής. Σπηλαιώδη κυκλώματα στις παρυφές του βουνού, απλές λιθοδομές και μεμονωμένες ταφές μαρτυρούν ότι εδώ ήσαν μοναχοί, αρχικά χωρίς καθολικό φαινόμενο, όχι σπάνιο του ερμηνευτικού μοναχισμού. Σύμφωνα με το χειρόγραφο κώδικα της Μονής Ταξιαρχών Επιδαύρου και την παράδοση, η Μονή Καλαμίου οφείλει την προσωνυμία της στον τόπο καταγωγής των πρώτων μοναχών της που ήταν από την Καλαμάτα της Μεσσηνίας. Υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή που συνδέει την ονομασία του μοναστηριού με το παρακείμενο βουνό Καλάμι ή Καλαμάνι. Η Μονή λειτουργήσε ως ανδρική μέχρι τη διάλυσή της το 1834. Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα της 25ης Σεπτεμβρίου 1833, διότι είχε λιγότερους από 6 μοναχούς, κατώτατο αριθμητικό όριο για τη διατήρηση μιας μονής της Η μονή ανασυστάθηκε μετά την εγκατάσταση της γενετίας αδελφότητας 1972 στην τοποθεσία της παλαιάς ανδρικής μονής που αναγνωρίστηκε πλέον και επίσημα το όνομα αυτής με προεδρικό διάταγμα της 20ης Αυγούστου 1974. Περί ιδρύσεως Ιεράς Γυναικείας Κοινοβουλιακής Μονής, λοιπόν, Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμίου Ναυπλίας της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας. Τη δεκαετία, λοιπόν, του 1970, ευλαβικές ψυχές, θεοσεβείς και φιλόθεοι, κατέκτησαν την ερημωμένη αυλή της Παναγίας στο Καλάμι και δούλεψαν με ενθουσιασμό και ακαταπώνητη εργατικότητα για την ανέγερση της νέας μονής. Πρόκειται για τις πρώτες μοναχές, Μελάνη Φράγκου, συγκλητική Τσουκαλά, Χριστόνη Φιντακούλη, που έφτασαν τον Απρίλιο του 1972 στο Καλάμι και φώτισαν με τους προβολείς της ψυχής τους τα χαλάσματα και τα ετοιμόρροπα κτίρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μοναχή Μελάνη Φράγκου είναι ηγουμένη της μονής από την ανασύστασή της μέχρι και σήμερα. Στην Ιερά Μονή Καλαμίου φυλάσσονται Αγία Λείψανα του Αγίου Νίφωνος 1508 της Αγίας Παρασκευής 2ου αιώνας, των Αγίων Αναργύων Ιατρών Κοσμά και Δαμιανού 4ου αιώνας, του Νεοφάνους Αγίου Αρσενίου του Πάριου 31 Ιανουαρίου 1877, των Χωζεβιτών Αγίων Μαρτύρων 614 μετά Χριστού, του Αγίου Αθανασίου Επίσκοπου Κωνσταντινούπολης και της Αγίας Μελάνης της Ρωμαίας 8 Ιουνίου 410. Λοιπόν, αυτά κοντεύουμε. Θα δείτε πραγματικά κάτι πολύ καλό, πολύ σωστό. Και με πολύ θα το πιστεύω δουλειά. Λοιπόν, αυτά. Δεν σας κουράζω άλλο. Συνεχίζουμε. Πιστεύω ότι πλησιάζω την Αθανασία στο διάβασμα, έτσι δεν είναι λέω ότι φτάνω. Θα μάθω. Θα μάθω.